Πιθανή θα πρέπει να θεωρείται η έλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια, στην Καλαμπάκα αύριο, με αφορμή το αντάμωμα των βλάχων που θα πραγματοποιηθεί στην ευρύτερη περιοχή. Στην περιοχή φτάνουν για το γεγονός αυτό εκατοντάδες βλάχοι από όλη τη χώρα αλλά και από το εξωτερικό και δίχως άλλο θα υπάρξει και μια ανακούφιση για τους επαγγελματίες της περιοχής. Εν τω μεταξύ, κορυφώνονται αύριο Κυριακή οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 32ου ανταμώματος Σαρακαθανέων στα Περτουλιώτικα Λιβάδια. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται αύριο με παραδοσιακή μουσική και χορό και αναμένεται πλήθος κόσμου στα ορεινά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό αντάμωμα είναι αφιερωμένο στους ήρωες Σαρακαθανέως που συμμετείχαν στην πολιορκία του Μεσολογγίου. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια, εμπράκτως προσπαθούμε και θέλουμε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερο να γίνεται κάθε χρονιά το αντάμωμα των Σαρακατσανέων. Γεμίζει η περιοχή, στηρίζουμε την τοπική οικονομία και πραγματικά περιμένουμε όλο τον κόσμο, καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει επάνω, να δει, να περάσει, να διασκεδάσει και να αναβιώσει όλα τα ήθη και τα έθιμα των Σαρακατσανέων. Τέλος, αύριο το απόγευμα, ο λαογραφικός πλούτος, η παράδοση, ο πολιτισμός δίνουν το στίγμα τους με την γνησιότητα και πιστότητα σε μια όμορφη ατμόσφαιρα στο Αρδάνι με τη συμμετοχή 5 πολιτιστικών συλλόγων του Νόμου Τρικάλων. Στόχος της αυριανής εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, καθώς και να τα μεταδώσουμε όλα αυτά από γενιά σε γενιά αναλύωτα. Αυτός είναι ο σκοπός του συλλόγου σίγουρα, που προσπαθούμε όσο μπορούμε εμείς οι νέοι να τα τηρήσουμε, γιατί πλέον η νεολαία έχει τον ξενόφερτο τρόπο ζωής και ο Σύλλογος προσπαθεί όσο μπορεί να κρατήσει την νεολαία στην παράδοσή μας.